Τιμολέον έπαιζε και μπάλα στην νίκη, να ξέρετε. Δεξιμπάκ, υπάρχουν και βίντεο που με απευθείας φάουλ, να ξέρεις. Απευθείας φάουλ τι, η Περιστέρια ή γκολ. Όχι, εγώ, δεν γκολ. Έχω κάνει και ένα τσάπιο πριν όμως το ίδιο βίντεο. Τι κάνει ο Διονόπομο, ο τερματοφύλακας κόλλησε, ρε. Γεια σας, Τέκη Τσίριους. Γεια σας, Τέκη Τσίριους. Γεια σας, Τέκη Τσίριους. Και στη σειρά. Ναι, ναι. Επιτέλους, ρε παιδιά, επί του καναπέζου μετά από καιρό αυτό που ζητήσατε και με ποιον άλλον, με τον Έλληνα Masterchef της καρδιάς μας. Έτσι. Γιατί έχουν βγει δύο-τρεις στρατιώτες. Ναι, τώρα γίνεται χαμός όπου και να κοιτάξεις. Αλλά της καρδιάς μας, της νέας γωνίας του Βόλου και της Βορείου Ευρώπης και απανταχώθεν θα έλεγα, ο Έλλην Masterchef, ο Τιμολέων ο Διαμαντής. Αποθέωση να μπει. Βάλε. Επί του καναπέζου λοιπόν μετά από αρκετό καιρό, μπαίνουμε δυναμικά, ξεκινάμε τη νέα σεζόν με πρώτο επί του καναπέζου με τον φίλο μας τον Τιμολέοντα. Φίλος δηλαδή, εντάξει, φίλος, συνεργάτης. Αδερφός. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Νικιώτης. Πάνω απ' όλα αυτό. Τσιπουράς. Να τα λέμε για αυτά. Να μην τα κρύβουμε. Να είστε καλά που με καλέσετε. Τι κάνεις, ε? Καλά είμαι. Τι ωραίο μαλλί είναι αυτό, από εκεί ξεκινάμε. Εδώ όσο ξέρεις, αποφάσισα, επειδή βλέπω από το άγχος, ξέρεις, πέφτει πολύ στο μαλλί, λέω όσο θα το έχω. Και το μακρύνω, να το μακρύνω λίγο, να το εκμεταλλευτώ. Εμένα πέφτει και χωρίς άγχος. Εντάξει, πάει αλλού εσύ. Γι' αυτό το έχω κάνει το κεφάλι ανάποδα. Το κεφάλι ανάποδα, ναι. Ανάποδα. Καλά είμαι, μόλις γύρισα από Σουηδία. Όχι, διακοπές. Ήμουνα σαν πρακτική. Στάζ λέγονται. Πηγαίνεις και δουλεύεις αφιλοκερδός. Σε εστιατόρια για να μαθαίνεις τεχνικές, σε υψηλού επίπεδου εστιατόρια. Stage. Ναι, stage το λέμε στα γαλλικά, ξέρεις. Είναι, είναι και καλομαθής. Γαλλική ορολογία, ναι. Τα stage, τα... Στη μακρινίτσα η μισή είναι... γαλλόφωνη. είδα story στο Instagram εκεί που μαγείρευες κάτι εξοχές έξω μέσα στο χιόνι. Ναι. Πολύ ωραία πραγματάκια. Ωραία. Τι τρώνε εκεί. Σκανδιναβική κουζίνα, ξέρεις, πολλά τουρσιά που μου αρέσουν και εμένα, έτσι με ψηλά αρέσουν. Πολύ βούτυρο, εντάξει, με αυτό δεν τα πάω τόσο καλά, αλλά γενικά στις γεύσεις το έχουν. Εμείς τα πάμε καλά με βούτυρο. Και γενικά είναι πολύ δημιουργική κουζίνα εκεί που πήγα. Βασικά να φανταστείτε ότι έμεινα σε ένα χωριό με 300 κατοίκους. Είχε μόνο το εστιατόριο και ένα εργοστάσιο σοκολάτες. Δεν είχε κάτι άλλο. Και ποιος το είδε εκεί. Αυτός, 300. Αυτός από το εργοστάσιο σοκολάτας. Όχι, ερχόταν κόσμος από όλο τον κόσμο. Φαντάσου, σκάγαν μύτη με ελικόπτερα και ήταν όλοι φραγκάτοι. Γιατί κοστίζει 250 ευρώ το κάθε άτομο για να φάει. Εκεί είναι τα λεφτά. Τι τρώγανε, χρυσό τρώγανε. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μαγειρική. Η απορία που έχω εγώ να λύσω και είναι απορία κόσμου που μας στέλνει είναι τι κάνει ο Τιμολέων, χάθηκε ο Τιμολέων. Γιατί δεν τον πήραν στο τρέιλερ τον Τιμολέων, γιατί δεν τον αξιοποίησανε. Ναι. Πολλά τα... Γιατί εμφανίζονται πολλοί παίχτες προηγούμενοι από προηγούμενο Masterchef. Και γενικά, επειδή είναι της μόδας πάλι και έχουμε τώρα τον άνθρωπο εδώ το δικό μας, να μας πει γύρω από τις κουζίνες, γύρω από την εμπειρία που έζησε, το πώς έχει αξιοποιήσει αυτό το, πώς να το πω, τη φήμη, τα λεφτά που τα έφαγες, σου έχει μείνει τίποτα, αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση των παλιακών, όταν μας έβρικαν παππούς, τα λεφτά τα πήρες, σαν τον κύριο Αλέκο ρωτάει, τι τα αμάξι πήρες, ξέρεις, κλασικό. Πολύ ωραία η κουβέντα αυτή, γιατί ξέρεις, όταν σε καλούν και σε κάποια εκπομπή που πλέον δεν θέλω να δίνω πολλές συνεντεύξεις, γιατί ρωτάνε όλοι μα όλοι τα ίδια και προσπαθούν, ξέρεις, να σε κινήσουν να κράξεις λίγο. Α, άρα και εμείς τα ίδια ρωτήσαμε. Όχι, ρε. Όχι, πέσαμε, είναι να ρωτήσουμε. Θα σου πω, ποιος είναι ο αγαπημένος. Ο αγαπημένος κριτής. Έχετε επαφές με τους κριτές. Όχι. Πολύ ωραία κουβέντα, να ξεκινήσουμε ότι τα λεφτά, τα περισσότερα τα έχω φάει. Σε ταξίδια. Να πούμε ότι 50 δεν είναι καθαρά. Είναι με την εφορία. Έχει 24% της εφορία. 30 κάτι. Ναι. Πάντω 37, ξέρω. Λίγο παραπάνω. Σε ταξίδια, ναι. Σε ταξίδια ταξιδεύω πάρα πολύ. Μαγειρικά. Μαγειρικά ταξίδια. Οπότε το συνδυάζω και επειδή μου αρέσουν και τα αεροδρόμια πολύ. Πλέον ταξιδεύω και με τρένο. Όποιος δεν το έχει κάνει να το κάνει, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, να λίγο παραπάνω. Πολύ άρεσε να πας Αλεξανδρούπουλες. Όχι, ρε. Όχι, όχι. Το έχει κάνει ο Δημήτρης. Φανταστικό. Και εγώ, όταν πήγα στην Αυλώνα, φαντάρος πριν 12 χρόνια, Αλεξανδρούπολη. Με αυτή την όχι, να πας από Βόλο Ρουβανιέμι. Ναι. Τέτοια ταξίδια. Ναι, ξοδεύω πολλά λεφτά σε ταξίδια, πολλά χρήματα σε ταξίδια. Περισσότερο όμως να έχουν σχέση με τη μαγειρική. Ναι, μεν μου αρέσει να βλέπω και αξιοθέατα. Προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι την κάθε περιοχή που πηγαίνω, τον κάθε τόπο, να καταλάβω λίγο και την κουλτούρα τους πέρα από τη μαγειρική.
Αλλά πιο πολύ για το γαστρονομικό κομμάτι. Χάθηκε, κάτσε, έχω ερώτηση. Χάθηκε να πας σε Las Vegas να τα φας όλα στα καζίνα εκεί και σε αυτά δηλαδή. Στις γκόμενες και σε... Las Vegas δεν πήγα, πήγα στο Miami. Ορίστε. Και εγώ θα πω ένα πράγμα, 11. Πατήστε 11 Miami, δεν έχω να πω κάτι άλλο, εκεί έφαγα. Α, 11 νόμιζα αυτή που είναι. Από το Stranger Things. 11 Miami, όσοι έχουν πάει Αμερική και έχουν περάσει από Miami θα καταλάβουν. Τι είναι εστιατόριο. Κολόγιο. Το καλύτερο στρατιτζάδικο που υπάρχει. GTA. Πήγα Miami και εντάξει, φάγαμε και εκεί χρήματα, αλλά κερδίσαμε ακόμα ένα διαγωνισμό εκεί πέρα. Α, το είδα και Ήμουνα, δεν ήμουν εγώ το συμμετέχον, ήταν κάποιος άλλος, ο Δημήτρης ο Πιλιώτης, καλή του ώρα, από ένα ελληνικό εστιατόριο που έχει στο Μαϊάμι, και με κάλεσε να το ετοιμάσω το πιάτο του τελικού και με αυτό κέρδισε. Τι είχε, καραβίδες και τέτοια. Άρα εσύ το... Μαγειρέψαμε μαζί σου στο stage, αλλά αυτός ήταν ο συμμετέχον. Εγώ ήμουν ο R&D, Research and Development. Και μετά θα πάω για τσίπρα στον Καρακατσάνη, ξέρεις. Εσύ τόσο είσαι στο πιάτο, δηλαδή την ιδέα και αυτός... Ναι, είχε μία ιδέα ο άνθρωπος. Άρα αυτός θα πήρε τα λεφτά. Δεν πήρε λεφτά, πήρε φήμη και κόσμο. Και αυτοί παίρνουν followers, τι παίρνουν, έτσι όπως το NBA που παίρνεις εσύ, να τον βάζεις κάρφα μα το κάνεις. Είχε μία ιδέα, απλά δεν ήξερε πώς να την υλοποιήσει, σου το είπα σωστά. Ναι. Και κάναμε ένα βρόσιμο αυγό από καρύδα. Ένα τσόφλι αυγού, φανταστείτε ένα αυγό, και το τρως ολόκληρο και μέσα κάναμε τον εγκέφαλο γαρίδας που το είχε δει. Και κάνουμε κάποια τέτοια πραγματάκια με γαρίδα και καρύδα που ταιριάζει και κερδίσαμε. Ξέρεις τι άλλο ταιριάζει με τη γαρίδα και την καρύδα? Τι? Η αρχίδα. Κακό, πολύ κακό έτσι. Πάνος Ιωαννίδης ήταν αυτό. Ήθελα να το πω. Εγκέφαλος γαρίδας τώρα που το θυμίζει. Αυτό που το είδες εσύ το... Αυτό στην Ισπανία. Εγώ το είχα πει και στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν το παίξει το μοντάξι, γιατί είναι κόψε ράψε. Το έπαιξε. Το είχα δει στην Ισπανία την τεχνική. Είχα πάρει την ιδέα, είχα πάει σε ένα σεμινάριο. Οπότε την έφερα λίγο στα δικά μου γούστα. Είδες να κάνει τα ταξίδια. Στην Ελλάδα το κοροϊδεύανε, στην Αμερική κέρδισε ένα τελικό, εντάξει. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι, καλά, γράφανε και από κάτω. Λέει τι εγκέφαλο γαρίδα, λέει. Εδώ εγκέφαλο παρνίτρο, εμεί ξέρει πολύ. Τι, πού να ξέρουν τα γατάκια. Δεν φτουράει, δεν φτουράει. Είναι φτουρίστο. Ο εγκέφαλο γαρίδα τι είναι, ένα νύχι, την γκουρμεδιά. Γκουρμεδιά, ναι. Πολύ ψηλό λόι. Γι' αυτό τι τρώω. Εγώ το έχω φάει και εγώ εγκέφαλο γαρίδα. Αυτό που ρουφάμε στι γαρίδε όταν ψήνονται, αυτό εγώ το αντί να ψηθεί και να γίνει υγρό. Εγώ αυτό το τηγάνισα, δεν ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Είναι όμως μια σταλιά πρέπει να είναι. Μια σταλιά, ναι, αναλόγως. Δίνει γεύση αυτό το κατάλληλο. Εγώ έχω φάει ρε κέφαλο γαρίδας. Πολύ, πολύ. Μαζί με την ολόκληρη την γαρίδα. Όλο το κεφάλι, ναι. Οπότε σίγουρα αυτό που σου αρέσει είναι ο εγκέφαλος. Δεν είναι το απ' έξω, αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις δοκιμάσει από αυτά τα τελευταία σου ταξίδια στο εξωτερικό? Σε φαγητό. Το πιο περίεργο πράγμα. Ναι. Παράδειγμα, εμείς ρε παιδί μου, για να σε βοηθήσω. Εσείς πήγατε στην Κίνα, οπότε ναι. Θα δοκιμάσετε σίγουρα περίεργα πράγματα. Ναι. Δεν πιστεύω να έχει τίποτα. Πρέπει να φάγα αυτό το ζώο, να φάγαμε αυτό το ζώο από το οποίο ξεκίνησε. Σούπα νυχτερίδας. Ναι, όχι. Το άλλο το. Ναι. Τη φορλίδα, πώς τη λένε αυτή. Παράδειγμα, εγώ θα σου πω. Α, ναι, ότι εγώ, όταν ήμουν στην Νορβηγία, έφαγα φάλαινα, ας πούμε. Ωραία. Που στο τελευταίο μου ταξίδι. Επειδή φεύγαμε από Κοπενχάγη, πήγαμε και ήπιαμε κοκτέιλ σε ένα πολύ ωραίο κοκτέιλάδικο που το είχε ένας τύπος από την Αμερική. Και ήπια fermented mushroom, είναι ένα μανιτάρι με ζύμωση που αναπτύσσει κάτι καλά βακτηρίδια. Και μετά έβλεπε κύκλους. Μαζί με καρύδα και αποξηραμένη καρδιά ελαφιού, τριμμένη από πάνω. Ήταν άντε γεια, γιούχου, τώρα θα σχολιάζουν από κάτω. Για βίγκαν. Ναι, μανιτάρι, καρύδα και αποξηραμένη καρδιά ελαφιά. Και αυτό το έπινες? Ναι, ήταν ξέρεις την αποξηράνα την καρδιά. Κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ δηλαδή, χωρίς τι κοκτέιλ. Είχε, τι είχε μέσα, είχε αλκοόλ, δεν θυμάμαι το αλκοόλ που είχε. Aquavit. Τζιν, όχι, Aquavit. Αυτό ήταν το πιο περίεργο πράγμα που δοκίμασα. Αλλά κάτι ξέρεις εξωπραγματικό δεν έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν θα δοκίμαζα κιόλας τίποτα. Κατσαρίδες και τέτοια, ή μπυρμικοφάγος που τρώνε εκεί πέρα. στην Κίνα, ναι. Ναι, και καλά και εκεί που ήμασταν εμείς δεν είχε τέτοια. Ναι. Σε αυτή την περιοχή. Εμείς ήμασταν εκεί κοντά στο Γιούχα, αυτό που ξεκίνησε. εκεί είχαν καντονέζικη κουζίνα, είναι άλλο στυλ. Έχει τα. Πώς τα λένε αυτά, dumplings. Α, αυτά είναι ωραία, αυτά είναι πολύ ωραία. Δεν φάγαμε. τα καλά δεν φάγατε, ρε. Γιατί αυτά λέμε τα βρίσκεις και εδώ, ρε παιδί μου, σε κινέζικο εδώ, ας πούμε. Μπαμ, μπαν και τέτοια, ας πούμε. Ναι, έχει βρωμίσει ο τόπος. Εκεί φάγαμε πράγματα που τα τρώνε οι ντόπιοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικά στα ταξίδια το έχω ξαναπεί
ότι όσοι ταξιδεύετε να κοιτάτε να τρώτε την παραδοσιακή κουζίνα και όχι να πας τώρα σε ένα χωριό της Ελλάδας και να φας ιταλικό. Eat like local. Ναι, ναι, ναι. Και live like local. Ναι, σωστός. Έχεις κάποιο μότο γενικά που χρησιμοποιείς? Πλέον έχω το μαγειρεύω για να ταξιδεύω. Είναι καινούριο, αυτό έχεις άλλο δηλαδή? Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, οι αφοσίωσεις κερδίζεις τα ταλέντα, το έχουμε πει, ισχύει. Εντάξει, κερδίσαμε και ένα διαγωνισμό, αλλά πλέον έχω μια φιλοσοφία ότι μαγειρεύω για να ταξιδεύω. Όχι, δεν ταξιδεύω για να μαγειρεύω. Δηλαδή, βγάζω τα προστοζήν με τη μαγειρική για να γνωρίσω και τον υπόλοιπο κόσμο. Το ταλέντο. Η αφοσίωση κερδίζει το ταλέντο. Δηλαδή, ήταν άλλοι πιο ταλαντούχοι από σένα στο διαγωνισμό? Θεωρώ. Λέω ειλικρινά, ας τα θεωρώ και ναι, τα ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος ήταν ταλαντούχος. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο εργατικός. Όχι ότι είμαι πιο εργατικός από αυτόν, ότι δούλεψα για να αποκτήσω κάποιες γνώσεις. Ναι, αλλά ήταν εντός χρόνου τελικά ή δεν ήταν? Ήταν εκτός, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν αλλάζουν αυτά. Από τα παιδιά αυτά με ποιους κρατάς επαφές? Λέμε για τα παιδιά με τα οποία ήσουν μαζί στο μάθημα πριν από 2-3 χρόνια. Με τον Αργύρη και με το Σημεωνίδη συνεχώς. Έχουμε και μαγειρική κουβέντα καθημερινά. Σχολιάζουμε, κράζουμε, ξέρεις. Αυτές τις ομαδούλες. Μακάρι να μην είχα κάνει κανένα στο προφίλ μου. Λιγότερο με τον Κώστα, του Σεφερίδη και τον Βασίλη, δηλαδή τα παιδιά που ήμασταν στο δωμάτιο. Και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά λέμε ένα γεια. Απλά ξέρεις τι, είναι όλοι στην Αθήνα. Εγώ έχω επιλέξει να μην είμαι στην πρωτεύουσα. Δεν μου αρέσει η Αθήνα. Οπότε, αν τύχει και κατέβω, βρισκόμαστε. Αυτό το έχω παρατηρήσει όλοι από. Πώς να σου πω, από Λαμία και πάνω. Βγάλει τη Λαμία έξω. Σπάνιο θα δεις κάποιον να κατέβει με ευχαρίστηση να ζει στην Αθήνα, εκτός από τους Θεσσαλονικείς που έχουν μάθει να ζουν έτσι και έτσι σε μεγάλη πόλη, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή αυτοί εμείς που είμαστε πιο της περιφέρειας, πιο. Ξέρεις τι, πες μου ένα λόγο. Ένα λόγο. Ναι. Σου είπα. Δημοτικού έτσι, αστεία ανυπιαγωγείου. Να πάω να ζήσω στην Αθήνα. Πέρα από ότι το μόνο καλό που μπορεί να μου κάνει είναι στη δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει βιωτικό επίπεδο. Οπότε με ενδιαφέρει να είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Βάλε το κομμάτι της μαγειρικής όμως μέσα. Πόσα εστιατόρια διαφορετικά υπάρχουν στην Αθήνα και πόσα, ας πούμε. Α, το Βόλιο. Ο Βόλιος είναι για να πάμε. Ρώτα ένα μάγειρα που εγώ, δόξα τω Θεώ, κέρδισα ένα έπαθλο και έχω ένα κινούμενο. Επειδή μου υπάρχουν κάποια χρήματα ακόμη που μπορώ να κάνω κάποια γούστα. Ένας μάγειρας παίρνει 700 ευρώ στην Αθήνα και δεν έχει δικό του σπίτι. Δεν είναι Αθηναίος. Καλά, πώς ζει. Οπότε προτιμώ να ταξιδεύω στο εξωτερικό, να δουλεύω κάποιους μήνες ή σε κάποιο νησί, παρά να είμαι μόνιμα στην Αθήνα και να μην μπορώ να φύγω ποτέ. Εμένα με εγκλωβίζει αυτό το πράγμα. Έχει περάσει το μυαλό σου να κάνεις κάτι εδώ στο Βόλιο, δικό σου? Έχει περάσει. Έχω σκεφτεί κάτι. Μαγαζί, φάση να. Ναι, μαγαζί. Αλλά είναι λίγο μοντέρνο, οπότε θέλω να κρατήσω λίγο την ιδέα και να ταξιδέψω λίγο ακόμη. Το σηκώνει ο Βόλος. Το σηκώνει ο Βόλος, ναι, γιατί θα έχει πράγματα που έχει δοκιμάσει ήδη ο Βόλος. Και πιστεύω να, μέσω του ονόματός μου, κατάλαβες, λόγω του Masterchef, να μπορέσω να το εξελίξω λιγάκι. Αν θες να το κάνεις τη Μολέον Tech Series, ρε παιδί μου, για να. Έχει δύο ονόματα, ναι. Ξέρεις γιατί το λέω τώρα πέρα από την πλάκα. Θυμάμαι, μιλούσα με κάποιον υπεύθυνο γνωστής αλυσίδας φαγητού, ξέρεις, αμερικάνικου στυλ. Okay. Και λέγαμε. Λέω, γιατί δεν φαίνεις, ρε παιδί μου, λείπει ένα τέτοιο μαγαζί από το Βόλιο. Και μου λέει, εσείς λύσεις το Βόλιο γιατί τα τσιπουράδικα. Ο άλλος δύσκολα λέει, ό,τι πάει διαφορετικό να ανοίξει το Βόλο, όταν ο άλλος έχει μάθει να πάει να πίνει 4 τσίπουρα, να δίνει ξέρω 15 ευρώ. Ισχύει, ναι. Και να τρώει πράγματα τα οποία στην Αθήνα σε μια ταβέρνα θα τα πλήρωνε 70-75. Όστρακα, ψάρια. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που έχει αυτή η πόλη. Εγώ το λατρεύω το Βόλο πάρα πολύ, το ξέρετε. Λατρεύω το βουνό και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις το μυαλό του Βολιώτη στο πώς να φάει. Δηλαδή, θα προτιμήσει να δώσει κάπου αλλού τα χρήματά του παρά να φάει κάπου πιο ποιοτικά. Ναι. Γιατί ξέρω, δεν χρειάζεται να πω όνομα, υπάρχουν εστιατόρια στο Βόλο που κοστίζουν 25 ευρώ το κεφάλι και φαίνονται σε όλους πανάκριβα. Και αυτά τα 25 ευρώ μπορεί να τα φάνε στο στοίχημα, ας πούμε, ή κάπου αλλού για πλάκα. Έχει ο Βόλος καλά εστιατόρια? Τώρα ξέρω ότι θα σου εστιατόρια. Ναι, εστιατόρια δυστυχώς δεν έχει. Εστιατόρια. Έχει κάποια τσιπουράδικα καλά που τα ξέρετε και οι ίδιοι. Η Πορταριά έχει ένα καλό εστιατόριο, δύο. Μέχρι εκεί, εστιατόριο καλό που να είναι και λίγο δημιουργικό, που να είναι στο 2020, όχι σαν και αυτό που δούλευα εγώ, ναι, στη Σουηδία, αλλά να είναι κάτι πιο ποιοτικό. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Τι κάνει ένα εστιατόριο? Μόνο ένα μοντέρνο μεζεδοπολείο που πήρε ένα βραβείο, τώρα δεν χρειάζεται από όνομα, που το έχουν φίλοι μου. Είναι. Τι κάνει ένα εστιατόριο καλό? Η τοπικότητα. Να δουλεύει με τοπικά υλικά. Έχουμε μπύρες, έχουμε τσίπουρα, έχουμε πολύ ωραία ψάρια παγαστικού. Όλοι δουλεύουν σολομό.
Έχουμε αλίπαστα. Έχουμε αλίπαστα. Αλίπαστα εδώ δύο εταιρείες που έχουμε βόλιο πριν από τις καλύτερες. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ας πούμε, με τη μία εταιρεία που συνεργάζομαι, πήρα από εδώ για να πάω στην Αμερική ή στη Σουηδία, όπου έχω πάει, ή στη Μαδρίτη. Δεν στα event μου δουλεύουμε τοπικά υλικά. Έχουμε δική μας φάβα, Θεσσαλίας, η φάβα Λάρισας. Δεν λέω μάρκα. Έχουμε κρίταμα, έχουμε τσιτσίραβλα. Έχουμε τα πάντα δηλαδή. Είναι τσιτσίραβλα ή τσιτσίραβα. Τσιτσίραβλα με λάμδα. Το τσιτσίραβα δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Ξέρεις ποιος το έβγαλε. Πηγαίνοντας το προς καλά νερά, εδώ παρά έξω, υπήρχε μια ταμπέλα που έλεγε τσιτσίραβα. Αυτό μόνο είχε ξεχάσει το λάμδα. Ναι. Και από τότε όσο το βλέπαν το λέγανε έτσι. Όπως αυτοί που δεν μπορούν να πούν το ρο, αυτό δεν λέει το λάμδα. Ναι, ρε, το έγραφε χωρίς λάμδα, αλήθεια. Και σου λένε έτσι τα λέγεται. Εγώ από αυτήν την ταμπέλα είχα μπερδευτεί. Όχι, εγώ τσιτσίραβλα μια ζωή το ήξερα. Ναι, ρε, αλλά αυτό δεν είχε λάμδα εκεί. Τσιτσίραβλα, όχι τσιτσίραβλα. Εγώ μεγάλωσα λόγω τη γιαγιά, τα έχουμε ξαναπεί. Που ήταν σαν βοτάνο λόγο, 40 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, μάζευε βότανα, τσιτσίραβλα. Αγρία λουλούδια. Από εκεί πήρε μέντα δηλαδή. Από εκεί πήρα, ναι, αυτή είναι η μόνη παιδική μου ανάμνηση. Ότι θυμάμαι το γάρο, νερό, ξύδι, αλάτι που έβαζε στα τσιτσίραυλα. Εγώ δεν είχα σχέση με τη μαγειρική. Οπότε εκεί πήρα λίγο το κολλάι με το ξύδι και με όλα αυτά. Άρα η γιαγιά είναι. Η γιαγιά κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και το ήθελε πολύ να γίνω μάγειρα εγώ τότε με τα μάξια. Ναι, ναι, ναι. Όσο είσαι εδώ, ποιο μαγειρεύει σπίτι, α πούμε. Τι τρώει, έχει κάτι που τα μαγειρέψει. Όταν είναι αναμένο το τζάκι, μαγειρεύω μόνο εγώ. Στο τζάκι. Λατρεύω να μαγειρεύω στο τζάκι, ναι. Δηλαδή... Το καλύτερο πράγμα. Δεν λαδώνει καμινάδα, μα δεν κάθεσαι καθαρίσματα και τέτοια. Την καθαρίζει το καλοκαίρι με πουνάρια, ξέρεις, όχι αυτά τα χημικά. Πουρνάρι πάνω κάτω με τριχές και καθαρίζει. Και το τραβά και κολλάει πάνω στο πουρνάρι. Ναι, 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 τα ξύνει όλα. Σοπαρέ. Ναι. Μαγειρεύω στο τζάκι, μαγειρεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, τι μαγειρεύει, παιδιά... δηλαδή. Πιτάσαι... Ό,τι έχει το ψυγείο. Αρκεί να έχω λίγα κρέατα, ρε παιδί μου, που έχουμε δει στο μάρκετ. Κέτσαπ, μπορεί να κάνει pancakes από κέτσαπ. Αλλά τώρα άστε ψηλά γράμματα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Καλά, εδώ μα θα πει αυτά με μυστικά. Ναι, μαγειρεύω τα πάντα. Εγώ στο τζάκι ξέρω να πάρει ένα κρεμμύδι, μια πατάτα σε αλμινόχαρτο να την πετάξει με στη τέτοιο και να ρίξει και δύο κρέατα. Όχι, κάνω και μαγειρευτά. Και ζαρκάδι έχω κάνει και μπριζόλε και λαχανικά, ψητά και λάχανα, ό,τι θέλει. Και ψάρια. Γίνεται διαφορετικό, ε. Ναι, απίστευτη γεύση. Το έχουμε παράδοση σε διακόπτω κάθε χρόνο, 31 του μηνό, να έρχονται. 31 Δεκεμβρίου, συγγνώμη. Ναι. Σωστός. Ενέρχονται όλοι οι φίλοι μου, ρε παιδί μου, όποιος έχει χρόνο και μαγειρεύω εγώ. Η γεύση που οφείλεται, ρε παιδί μου. Άρα αυτό το κόμμα, περίμενε, αυτό σημαίνει ότι δεν μας θεωρεί φίλους του. Όχι! Γιατί δεν μας έχει καλέσει τώρα δύο. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό όποτε θέλετε για εσάς. Έχει έρθει εδώ πόσες φορές, ρε. Σωστό, σωστό. Πού οφείλεται αυτή η γεύση, ρε παιδί μου, που δίνει το τζάκι, ας πούμε. Στο ξύλο, γιατί δεν βάζω κάρβουνα χημικά. Έχω διάφορα ξύλα, ειδικά τα ελίσια και τα αμυγδαλίσια, ελιά και αμυγδαλιά. Ελιά, πες ναι. Λίγο πιο ναι, το λέω λίγο πιο παραδοσιακά. Όταν καίγονται και γίνονται οι θράκα, ρε παιδί μου, νομίζω ότι εκεί οφείλεται η γεύση. Εκεί δίνει τη γεύση, ναι. Από το να το βάλεις στην ψυχιστικέρα, ρε παιδί μου, έτσι. Α, εμένα γράφει. Γεια σας, γίνω κι εγώ εδώ. Ποιος είναι ο πιο μισητός παίχτης. Όχι, έλα. Masterchef βλέπεις τώρα το τελευταίο. Λοιπόν. Μετά το δικό μου δεν το έχω δει, σας το έχω ξαναπεί. Καλά, δεν χάνεις και τίποτα. Το περσινό δεν το είδα καθόλου. Μόνο τα δικά μου επεισόδια. Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί έχεις ένα καλό που ο κόσμος δεν το έχει, πρέπει να το βρούμε να παίξει κάποια στιγμή αυτό. Με τη Σπυριδούλα, τη δίδυμο κι αυτό. Που λέτε κουρουκουτάω. Κουρουκουτάω, και ναι. Και το έχουν βάλει. Και πώς και το βάλαμε. Εμείς στην Νέα Ιωνία το καταλάβαμε. Ναι, το είχα πει στο. Μάου, κουρουκουτάω. Στο μοντάζ σου είχα πει θέλω να το βάλετε αυτό για να το καταλάβει μόνο ο Βόλος. Ναι. Και όντως λίγοι το καταλάβανε. Πέρυσι δεν το έβλεπα. Μόνο τα δικά μου επεισόδια του Celebrity Chef's Week και όταν ήμουν καλεσμένος. Φέτος είδα όλες τις οντισιόν γιατί ήμουν στη Σουηδία και τελειώναμε νωρίς τη δουλειά μας. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω κάτι το βράδυ. Άρα δεν έχεις δει άλλα επεισόδια, ας πούμε, τώρα πώς ξεκινήσουν να κάνουν. Πολύ λίγο. Είδα χθες το επεισόδιο που ήταν ο Γρηγόρης ο Χέλμης. Ναι. Με τον οποίο έχεις συνεργαστεί. Ναι, ήμουνα 3 χρόνια. Με τον οποίο. Άκου τώρα, ας πούμε, κάτσε να πούμε και εδώ ιστορίες. Με συγχωρείς τώρα για την παρένθεση. Ναι, έχω πάει λοιπόν σε αυτό το μαγαζί, ένα διαφορετικό τσιπουράδι κοντά στο Βόλο. Έχω πάει όταν είχε πρωτοανοίξει σχεδόν. Και κάθομαι στον μπαρ γιατί ήταν το πολύ ωραίο ότι μπορεί να κάτσει στον μπαρ και να δει την κουζίνα. Και βλέπω ένα τύπο να μαγειρεύει με πολύ βλοσιρό ύφος και να σου σερβίρει τα πιάτα και ξέρω να μην σε κοιτάει. Και λέω πω τι μαλάκας είναι αυτός, ρε πούστη. Πες ένα γεια. Ποιος είναι αυτός. Πες μια καλησπέρα, πες μια καλή όρεξη. Και το βλέπω μετά από 2 χρόνια στο Masterchef. Και είναι ότι μου λέω, ήταν πολύ, ναι ρε. Πολύ βλοσιρός, πολύ ένα ύφος, πολύ σε βάση ότι και χάρη σας κάνω που σας ταΐζω. Όχι. Κοίτα, μπορεί να έχει νεύρα.
Άμα ήταν Σάββατο που μεσημέρι είχε συναλλαγή. Σάββατο, ναι, εκεί. Εκεί είχαν νεύρα κάθε Σάββατο. Ήταν όλοι μεθυσμένοι και έπρεπε να του αλλάξει. Αλλά θεωρώ ότι μπήκε σε μια κουζίνα. Ντόπιο, αυτό που λέμε, ντόπιο στυλ, ναι, ναι. Με πολύ διαφορετικό τρόπο, με ένα μάγειρα ο οποίος εντάξει τον ξέρουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι πάνω, το Χέλμη. Και τον Ανδρέα, ο οποίος εντάξει ρε παιδί μου έχει κάνει αυτό που κάνει με τα ροφήματα, με τα ποτά, ναι, ναι, με τα τσίπορα, ναι, ναι, έχει κάνει και τριφύσει εκεί. Εγώ ειδικά τον Ανδρέα τον ξέρω πολύ καλά. Από εκεί ξεκίνησε και τώρα, για να κλείσω την παρένθεση λοιπόν. Ήσουν μαθητής του και ήταν και η Σπυρδούλα μαθήτρια. Και υπάρχει μια διαφορά. Και έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία, μην με διακόπτεις. Ναι, συγγνώμη δάσκαλε. Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που είναι ο Χέλμης και τα παιδιά από κάτω και καλά τον έχουν σε ένα τραπέζι ανάποδα. Ναι. Μια στιγμή φωτογραφία και έχει κυκλοφορήσει και λέει ότι ο λόγος που κέρδισε ο Τιμολέων και που η Σπυριδούλα, ξέρω εγώ, ανέβηκε πέρυσι και έφυγε μέσα στον τελικό ήταν ότι ο Χέλμης είναι κολλητός των Κριτών και έβαλε μέσον για να. Και αυτό το είδε που το ανέβασε ο ίδιος ο Χέλμης και τους έκραζε, ρε παιδί. Δηλαδή μέχρι και εκεί ψάχνουν να βρουν. Έχει ο Βόλος καλούς μάγειρες. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, μαγείρους. Μαγείρους. Ναι. Ποιο να πιάσεις, τον Τιμολέα. Και καλούς YouTubers. Και καλούς YouTubers. Την κυρία Ιώτα. Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε και άλλοι special. Συμμετέχουν από το δεύτερο MasterChef. Όχι το πρώτο του Mega, το δεύτερο. Που δεν τελείωσε ποτέ. Ναι. Αυτό η Αρετή έχει ένα μαγαζί με σπιτικό φαγητό. Όχι, ρε μαλάκα. Να πούμε η αλήθεια ποια είναι. Με τη Σπυριδούλα, ο Χέλμης συνεργάστηκε στο ξενοδοχείο που ήταν εδώ πέρα και στον Ίσαλο. Η Σπυριδούλα δεν ήτανε, εγώ ήμουνα στο Μεζέν και συνεργαστήκαμε μαζί στον Ίσαλο. Αυτή την συνεργασία είχα εγώ με τη Σπυριδούλα και γνωριζόμασταν από μικρά παιδιά λόγω Νέας Ιωνίας. Εντάξει, ο καθένας είναι παιδί μου, εξελίσσεται. Τώρα κολλητός Κριτών και τέτοια, αυτά είναι χαζομάρ. Ναι. Είχε γραφτεί. Τέλος πάντων, σε διέκοψα ότι είδες το επεισόδιο. Με τον Γρηγόρη και το χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί νομίζω εκεί καταλάβαν και τα παιδιά που κερδίσαν το έπαθλο ότι ούτε εγώ κέρδισα τυχαία, ούτε κανένας δεν κάνει κάτι τυχαία στη ζωή του. Είδαν τη φιλοσοφία του Γρηγόρη, έχει περάσει και σε μένα αυτή τη φιλοσοφία και ότι εγώ πιστεύω θα την εξελίξω με το δικό μου τρόπο και το δικό μου στίγμα. Οπότε από MasterChef φετινό μόνο αυτά, μόνο δεν έχεις δει κάτι. Ναι, ναι. Πώς σου φαίνεται, να σου πω εγώ τη δικιά μου γνώμη τώρα, έχει γίνει σκληρό reality. Δηλαδή, από την αρχή. Από την αρχή. Δηλαδή, κάθε εκπομπή βλέπαμε στο τέλος μια δακρύβρεχτη ιστορία. Αυτή είναι η φάση. και θέλω να σου πω, ρε παιδί, ναι, πώς το βλέπω εγώ. Δηλαδή, έχουν μπει μέσα άτομα τα οποία απλά μπήκανε και ό,τι έγινε γιατί ξέρουν ότι θα κάνουν. Θεωρώ έτσι, η γνώμη μου είναι αυτή. Ότι θα ανεβάσουν λίγο. Θα σου πω εγώ τι πιστεύω. Και ακόμα επειδή. Και σε ξέρω. Δεν σε ήξερα καλά. Σε ήξερα, ναι. Σε ήξερα επειδή ο Τιμολέων έπαιζε και μπάλα στην Νίκη, να ξέρετε. Δεξιμπάκ. Υπάρχουν και βίντεο που με απευθείας φάουλ, να ξέρεις. Στο απευθείας φάουλ τι, η Περιστέρια ή όχι, εγώ, δεν γκολ. Έχω κάνει και ένα τσάφιο πριν όμως το ίδιο βίντεο. Θα το κόψουμε, ρε. Στο μοντάζ. Ναι, τον ξέρουμε από την Αιωνία και τα λοιπά. Η εικόνα που έβγαινε στην τηλεόραση δεν ήταν αυτή που ξέραμε εμείς. Η Σπυριδούλα. Που την ξέρω, εγώ ξέρω τον πατέρα της πολύ καλά, στο τσιπουράδικο που έχω φάει και αν έχω φάει εκεί πέρα, ας πούμε. Η εικόνα αυτή που έβγαινε δεν είναι η εικόνα της Σπυριδούλας που ξέραμε. Ναι, αυτό το. Επειδή τη Σπυριδούλα την ξέρω και εγώ, ναι, δεν καμία σχέση. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει βγει προς τα. Μάλλον έχω ακούσει, δεν έχω δει τα επεισόδια. Αυτό που πιστεύω για φέτος είναι ότι υπήρχε πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Δεν το είδατε κι εσείς αυτό. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό για ποιο λόγο. Εγώ όταν έφτασα στον τελικό και με πιάσαν τα κλάματα, είχα πει ότι θα δώσω κάποια λεφτά στους καρκινοπαθείς και όντως έγινε, όποιος θέλει να το ψάξει στη φλόγα να ρωτήσει. Και με κράζαν όλοι και έκλαιγες για να κερδίσεις και το ένα και το άλλο. Και τώρα βλέπω ότι έχει τεράστια πύχη στο παιχνίδι και δεν κράζει κανένας για αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει φέτος. Έχω ξεχωρίσει κανένα δυο άτομα, δεν ξέρω τι θα γίνει, λίγο από τις οντισιών που τους είδα. Αλλά δεν κάνει κανένας τον μπαμ να πεις ότι είναι πέντε μαγειράρες και κανένας άλλος. Αλλά και εμένα με κουράζει πάρα πολύ αυτό, τι λένε για σχέσεις. Προσπαθούν να περάσουν κάποια άλλα πράγματα, ναι, στον κόσμο, ναι. Έχει ξεφύγει λίγο από το μαγειρικό. Στο μαγειρικό πάνω. Να πάμε σε μια τάση διαφορετική που εμένα με εκνευρίζει πολύ, ναι. Αυτό του vegan και του... πώς λέγεται το άλλο. Λοιπόν, να δώσουμε μια πολύ ωραία εξήγηση εδώ. Και όποιος θέλει να παρεξηγηθεί δεν με νοιάζει ποιος πιστεύει στο Θεό ή όχι. Με βάση της δικής μας θρησκείας, που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, εάν νηστέψεις τις μέρες που σου λέει η Αγία Γραφή και όλα αυτά και οι γραφές, όλα τα πάντα, 6 μήνες το χρόνο είσαι vegan, οπότε είναι ισορροπημένη η διατροφή σου. Καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή αν πάνεις την νηστεία των Χριστουγέννων 50 μέρες για το Πάσχα. Vegetarian είσαι, όχι vegan.
Όχι vegan. Εντάξει, είναι μερικές αισθήσεις που τρως ψάρι. Ναι, ναι. Όχι ψάρι, ψάρι. Τρως καλαμαράκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τρως όστρακα. Τρως τέτοια. Το vegan απαγορεύει και αυτά, ας πούμε. Ναι, ναι τέλος. Vegetarian. Ναι, δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί και εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο με το κρέας. Νομίζω όλοι το γνωρίζετε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, να είσαι κάθετο σε κάτι και να προσπαθείς να το περάσεις στον άλλον, αυτό είναι χαζομάρα. Γιατί όλα. Γι' αυτό υπάρχουν τα ζώα στον κόσμο, για να τρέφεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό φτιαχτήκανε. Και άμα τα. Τέλος πάντων, θα το πάω και. Άμα δεν βάλεις μπέικον στο. Ναι, σωστό. Εγώ. Το κουτσόπουλο μου αρέσει που την. Και μια ζωή την έχουμε. Και άμα είναι να στερούμαστε, μην πίνεις αλκοόλ, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Δεν είναι ζωή. Αυτή δεν χαίρεσαι κάτι ή να στερείσαι τα πάντα. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έχω σπουδάσει ωκεανογράφος ιχθυολόγος. Καλά, εντάξει, αυτό όταν το παιδιά όταν το έμαθα πρώτη φορά. Λες τρολάρι τώρα. Ναι, λέω και τι λέει. Υπάρχει άλλο στον κόσμο. Υπάρχει πλέον αυτό. Υπάρχει. Καλά, στην Ελλάδα άστο. Ήμουν λοιπόν στην Νορβηγία. Μπορεί να το έχω ξαναπεί. Δεν έχω πάει στην Νορβηγία. Να πας, είναι πολύ ωραία. Είναι ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Είναι μια ιστορία που μπορεί να την έχω ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο, αλλά τώρα. Δεν πειράζει, έχετε μεγαλώσει συνδρομητές τώρα. Σωστό. Μας έχουν κάνει ένα τραπέζι από το Ινστιτούτο εκεί στο οποίο δούλευα επιστημονικά και μας έχουν βγάλει να φάμε, ας πούμε. Okay. Εγώ έχω πάει λίγο πιο μετά, δεν ήξερα ακριβώς τι τρώγανε για να μην τους δημιουργήσω πρόβλημα. Λέω, παιδιά, τρώτε κι εσείς, το πιστεύουμε. Μου λέει, πιστεύω να είσαι vegetarian και τα λοιπά. Λέω, όχι, θα ήμουν έτσι. Και μου βγάζουν λοιπόν ένα μενού τριών πιάτων. Το πρώτο λοιπόν δοκιμάζω χωρίς να μου πούνε τι είναι και μαθαίνω μετά ότι είναι φάλαινα. Okay. Και λέω, ακούστε λίγο τώρα. Όλοι, περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι, θαλάσσιοι βιολόγοι, λένε παιδιά τι φάλαινα. Εγώ ξέρω ότι στην Ελλάδα. Ότι η φάλαινα είναι προστατευόμενο είδος, απειλούμενο είδος. Άκου να δεις λέει τι γίνεται. Η Νορβηγία και η Φιλανδία νομίζω είναι οι μόνες χώρες στον κόσμο που έχουν άδεια αλίευσης και να πουλάνε και το κρέας της φάλαινας. Δεν είναι σαν την Ιαπωνία που. Ναι. Αλλά τις ξέρουμε όλες. Ξέρουμε ποιες είναι, τις κάνουμε monitoring. Ξέρουμε ότι αυτή δεν θα γεννήσει άλλο πια, ας πούμε, ή ότι έχει φτάσει μια ηλικία που μπορεί να αφαιρευτεί. Δηλαδή όλα γίνονται σε μια. Είναι μελετημένα όλα. Ειδικά οι σκανδιναβικές χώρες στο θέμα διατροφής, προϊόντα και γενικά ό,τι αφορά τη γαστρονομία και την εστίαση δεν παραβλέπουν κανόνες, ακολουθούν τα πάντα όπως πρέπει. Ας πούμε, δεν μπορείς να φας το γόνο. Ναι, που γιατί το βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Το βλέπουμε στην Ελλάδα, γόνο, ναι, ή τα χταποδάκια τα μικρά και όλα αυτά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι και επιστημονικά άμα το πάρεις, δηλαδή εγώ που βλέπω από κουβέντες που γίνονται από το περιβάλλον και τη ρήπανσή του και την κλιματική αλλαγή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Άμα το πάρεις και επιστημονικά, είναι το ανώτερο είδος σε σχέση με τα κατώτερα είδη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, το ανώτερο είδος στη γη είναι ο άνθρωπος, θα προχωρήσει εκείνος. Εκτρέφουμε, ακόμα και τα περιστέρια που φάγαμε στην Κίνα, η Κίνα τώρα που κάποιοι λένε πόσο πίσω είναι, ήταν περιστέρια εκτροφής. Η Κίνα είναι πολύ μπροστά, δεν είναι πίσω. Καλά, σε κάποια μπορεί να είναι πίσω, κάποια είναι μπροστά, ναι. Δηλαδή εκτρέφανε περιστέρια προς βρόσου, δεν τα μάζανε στις πλατείες, το παιδί μου. Κάνεις τις κοτούλες μου για να τις φάσεις. Δηλαδή τώρα πάμε να κάνουμε μια άλλη. Να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο που θα μας πάει διατροφικά. Γιατί το βλέπουμε, ας πούμε, σε παιδιά. Αυτή η άποψή μου είναι αυτή και όπως παρεξηγείται από την εσύ. Ναι. Μας πάει πίσω. Δηλαδή βλέπουμε με οικογένειες να κάνουν τα παιδιά τους vegan σε ηλικία 2 ετών και αυτά να πεθαίνουν επειδή δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα και ό,τι άλλο παίρνεις από τα κρέατα. Ναι, νομίζω ότι όλα έχουν δημιουργηθεί από το Θεό για κάποιο λόγο. Ας πούμε τώρα υπάρχει μια καινούργια οργάνωση, να το πω, η Pescetarian. Πες και είναι το ψάρι στα γαλλικά. Πεσκανδρίτσι. Τρώνε μόνο ψάρι. Άλλο πάλι και τούτο. Εντάξει, εγώ δεν τους κατακρίνω, αλλά δεν είναι και σωστό να προσπαθούν να σου επιβάλλουν με το έτσι θέλω ότι πρέπει να ακολουθήσεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Μα είναι και κουλό αυτό τελείως, δηλαδή το συγκεκριμένο που λες τώρα. Μόνο ψάρι για μόνο κουλό. Ψάρι, ναι, άντε τώρα να. Πού να φας μόνο γιατί ψάρι. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, κακά, ας πούμε. Καταρχάς είναι ακριβό μόνο ψάρι, ρε φίλε. Αν ψαρεύει μόνο σου. Γι' αυτό τρώνε μόνο. Οι Σκανδιναβοί το έχουν πολύ αυτό, οι πεσκετέρια. Όλοι αυτοί που έχουν φράγκα. Εγώ τρελαίνομαι που πάνε, ας πούμε, τσιγνοπέμπτη. Αυτά είναι χαζομάρι. Τώρα πάνε και κάνουν διαδηλώσεις. Κάνουν διαδηλώσεις. Μετά αναγκαστικά θα φάνε το ξύλο. Δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά οκ. Με την πριζόλα, έτσι. Δεν γίνεται. Έχω δει στο εξωτερικό, νομίζω στη Σκανδιναβία. Σε μια τέτοια εκδήλωση έχουν πάει κάτι vegetarian έξω από ένα μπριζολάδικο, ας πούμε, και γίνεται χαμός και φωνάζουν. Και βγαίνει ένας τύπος με μαχρή, μάλιστα τον κόνο, τον βάρβαρο, 2 μέτρα.
Είναι σαν τους Βίκινγκς. Έχει πάρει μία ομή μπριζόλα και τη δαγκώνει μπροστά τους. Ας πάει κανένα Βίκινγκ στην Κρήτη να δω αν τον βγάλει άκρη. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω είναι η εξής. Να πες αυτό που ναι, εμένα περισσότερο, επειδή είπες για το περιβάλλον, δεν τίθεται μεγάλο θέμα νομίζω με τα ζώα και με αυτά. Τίθεται μεγάλο θέμα με την υπερκατανάλωση σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα τώρα με το χαρτί. Ας πούμε, βλέπεις παντού διαφημιστικά και όλα τα πετάνε. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι να φας ένα ζώο, γιατί ξυλώνουν όλα τα δέντρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, πας κάπου σε άλλα κομμάτια. Νομίζω το περιβάλλον έχει πρόβλημα με την υπερκατανάλωση. Γενικότερα, σωστό. Αν ήμασταν όλοι του μέτρου. Το βλέπεις και από τον εαυτό σου. Άμα φας πολύ φαγητό, αναγκαστικά θα παχύνεις. Αν φας normal, θα κρατήσεις και εσύ σε ένα επίπεδο που είναι λογικό. Έχεις χάσει, κόπηκες. Τα όμια εδώ έχουν. Ποια όμια. Έτσι είσαι. Έχει ρέψει. Τώρα περιμένω το Πάσχα εγώ, τα τσουρεκάκια, με ξαναδείτε στο βιντεάκι. Η ερώτηση που έχω είναι η εξής. Αυτή όλη η κουλτούρα πώς έχει επηρεάσει τη γαστρονομία παγκοσμίως. Δηλαδή, πλέον κάθε μαγαζί θεωρώ ότι. Του ζητείτε να έχει 2-3 πιάτα vegan και vegetarian. Να πω πέρυσι που ήμουν σε ζώνη στην Κρήτη, στο Ρέθινο, άνοιξε ένα μαγαζί vegan και έκλεισε σε ένα μήνα, δύο. Ναι, τώρα στην Κρήτη. Ναι, έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πολλοί κόσμοι το ακολουθεί. Ωραίο είναι να γνωρίζεις καινούργια πράγματα. Απλά προσπαθούν να περάσουν τώρα και στις σχολές και σε αυτά ότι υπάρχει εξειδίκευση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει εξειδίκευση. Υπάρχουν σχολές που είναι. Υπάρχουν σχολές. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Αν πάρεις από παλιά και τους αρχαίους Έλληνες αλλά και τους Γάλλους μάγειρες, γαστρονόμους από παλιά, ήξεραν πώς να δουλεύουν με τα λαχανικά. Γιατί οι Γάλλοι δουλεύουν πάρα πολύ με τα λαχανικά. Οπότε η εξειδίκευση υπάρχει από παλιά. Αλλά όχι να αποκλείσουμε τις πρωτεΐνες. Εντάξει, πρωτεΐνες έχουν και κάποια όσπρια και το μανιτάρι. Υπάρχουν φυτικές πρωτεΐνες. Πόσα μανιτάρια θα φάμε. Αλλά ναι, φίλε, δεν γίνεται. Εντάξει, είπαμε. Άκου τώρα. Σκανδιναβοί, Ρώσοι ειδικά και βόρειες χώρες. Τα πρωινά τους είναι παστά, αλάτια, φορτωμένα σε αλάτια και αλκοόλ. Δηλαδή οι Ρώσοι πίνουν μια βότκα το πρωί. Για να τους κρατήσεις ζεστούς, γιατί ψηλά στη. Μην γελάς, αλήθεια. Γι' αυτό φέρνονται μετά και κάνουν. Και στη Φινλανδία που πήγα στο Ελσίνκι το είδα αυτό, ότι πίνουν πολύ βότκα και νωρίς. Ναι, νωρίς. Και το πρωινό τους έχει μέσα πολύ λουκάνικο. Λιπαρά, έχουν λιπαρά. Λιπαρά και αλάτια. Όποιος πάει να ζήσει στη Σκανδιναβία ή το αντίθετο. Περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα στο να αφομοιώνει το κορμί σου είτε τα λιπαρά είτε για τους Σκανδιναβούς τον ήλιο εδώ πέρα. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να έχεις την απόλυτη διατροφή όταν αλλάζεις σε χώρα και ειδικά όταν αλλάζεις σε τέτοια απόσταση. Από gaming τι λέει, ασχολείσαι καθόλου? Από gaming, όχι, περιμένω να βγει το PlayStation 5 να το πάρω γιατί παίρνω. Είσαι PlayStation άκια. Ναι, τα έχουμε όλα σπίτι. Και θα ήθελα να το κάνω δώρο στα αδέρφια μου. Κάθε φορά κάνω το ίδιο πράγμα. Παίζω PlayStation 5 κάθε φορά. Όχι, το καινούριο μοντέλο που βγαίνει. Μόνο FIFA. Τι, εδώ έχεις υπάρξει οδηγός αγώνα. Εντάξει, και αγώνα, ναι, μ' αρέσουν αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά μέχρι εκεί πλέον δεν παίζω. Τα αδέρφια μου παίζουν πάρα πολύ και οι δύο. Είναι φανατικοί. Θα παίξουμε τίποτα εμείς μετά. Θα κλείσουμε με παιχνίδι, θα κλείσουμε, εννοείται. Μία άλλη ερώτηση που έχω εγώ όμως πριν πάμε στο παιχνίδι. Το YouTube κανάλι τι λέει και τα social media γενικά πώς κινούνται. Έχεις ένα YouTube κανάλι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έχει μείνει ο κόσμος γιατί είχα ανεβεί στους 53, κάτι, τώρα έχω 50. Έχει μείνει ο κόσμος που με συμπαθεί, που με. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Που θέλει να προχωρήσω, θέλει να βλέπει τι κάνω. Δεν ανεβάζω ούτε τον εαυτό μου πολύ. Πιο πολύ για τα ταξίδια ανεβάζω και κάποια φαγητά. Είναι σταθερός ο κόσμος, σταθερά τα μηνύματα. Τώρα στο YouTube, εντάξει, το ξέρετε και ήδη. Επειδή είχαμε ξεκινήσει κάτι. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το συνεχίσω στο κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει τόσο πολύ ανταπόκριση στην Ελλάδα. Έκανα ένα ταξίδι, πήγε πολύ καλά νομίζω στο Ρεβάνια. Με άρεσε πολύ κόσμο. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή. Και θα ήθελα επειδή έχεις αποκτήσει μια κοιότητα με τον μηχανισμό, έστω του κινητού. Ναι, το gimbal. Έχω σκοπό να κάνω. Όχι το γύρο της Ευρώπης, να διασχίσω την Ευρώπη με τρένο. Οπότε θα ήθελα το επόμενο vlog να ήταν αυτό. Ναι. Αλλά θα ήθελα να κάνω έτσι πραγματάκια και να συνδυάσω λίγο περισσότερο φαγητό. Okay, το Ρωβανιέμι ήταν χριστουγεννιάτικο. Δηλαδή πολύ. Είχε σχέση πολύ με μαγειρική. Ναι, απλά θα ήθελα τράβες, να πάω να δοκιμάζω, αλλά κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ απλό. Γιατί ο κόσμος θα πει: Α, θες να μοιάσει. Δεν θέλω να μοιάσω σε κανέναν. Κέρδισε το Masterchef, με λένε τη Μελώνη Διαμαντή. Θέλω να είμαι τη Μελώνη Διαμαντή. Σε κανέναν δεν θέλω να μοιάσω.
Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι πρέπει να ακολουθήσει ένα πρότυπο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει επιρροές από παντού, σέβεσαι όλο τον κόσμο. Όπως και εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βλέπετε άλλο YouTuber του εξωτερικού. Απλά δεν αντιγράφεις και έχεις ένα δικό σου κομμάτι. Δηλαδή σε διακρίνει κάτι, έχεις ένα δικό σου χαρακτήρα. Θα ήθελες, ας πούμε, κάποια στιγμή να πεις ότι θα με ενδιαφέρει επειδή, επειδή έχω αυτό το, και το πρόσωπο, ας πούμε, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, δεν είναι, δεν είσαι γλωσσίδης. Ωραία, το είπα, γιατί δεν είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου. Ο Δημήτρης είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, κατάλαβες. Άλλο το, είναι άλλη... Άλλη φτιάξα. Ναι, φαίνεται το τηλεοπτικό, που καταλαβαίνω χωρίς τι εννοώ. Τώρα ο Χρήστος με ιδέα να μου παρεξηγήσει, που είναι και gamer και το γνωρίσαμε. Φιλάκια, σε ευχαριστάω. Ναι, είναι gamer ο γλωσσίδης. PUBG παίζει. Και Call of Duty λέει, παίζει και Counter Strike. Α, ναι, παίζω gaming. Όχι gaming, στο στοίχημα, Jack Hammer. Και τα φρουτάκια. Τι ήθελα να πω. Εσύ που λοιπόν που είσαι τηλεοπτικό πρόσωπο. Αν σου λέγανε, ότι κοίτα να δεις, πάρε και έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει με τις κάμερες και με το λέγει κτλ. Μπορεί να λέγεται, ας πούμε, Μιχάλης από τους Τέκη Τσίρους αυτός. Και κάντε μια ταξιδιωτική εκπομπή που να είναι αποκλειστικά σε σχέση με το φαγητό. Δηλαδή, ταξίδι στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία. Θα το έκανα. Θα το έκανες ή θα ήθελες απλά εσύ προτιμάς να πας να δουλέψεις και να γνωρίσεις κουζίνες εκ των έσω. Κοίταξε να δεις, πρέπει να δουλεύει. Θέλω και να δουλεύω. Δεν μπορώ να το κάνω το ένα στην άκρη και πρέπει να βγάζεις και χρήματα. Έτσι. Γιατί όσο έχεις ένα στόχο, θες να τον αποκτήσεις. Ναι. Εγώ είχα ένα στόχο να μπω σε ένα μισελενάτο εστιατόριο. Τον κατέκτησα το στόχο μου, δούλεψα και φιλοκερδώ έστω ένα μήνα και πιστεύω να ξαναπάω. Οπότε θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο με τους χρόνους, γι' αυτά τα ταξίδια παίρνουν πολύ καιρό. Αλλά θα το έκανα. Το έχει κάνει κάποια στιγμή ο Μποτρίνη με το Σταρόβα αυτό. Δηλαδή να είσαι εσύ ο Μποτρίνη και εγώ να είμαι ο Σταρόβα. Ναι. Κάτι τέτοιο, αλλά στο εξωτερικό όμως, να φύγουμε από εδώ. Ναι, θα το ξέρεις πώς θα ήθελα να το συνδυάσω. Μαζί με φιλανθρωπικά ζητήματα. Ας πούμε να πας να ανακαλύψεις την Αφρική, αλλά να κάνεις και μια φιλανθρωπία εκεί πέρα, να βοηθήσεις τον κόσμο, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ. Με ένα μεγάλο συνεργείο, αν είσαι ταξιδιώτης, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει ο Μπλέτσας, ναι, γιατί το παρακολουθώ πολύ, που είναι μόνος του, με τη γυναίκα του. Λίγα άτομα, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Καλά, ναι, έχει ξεφύγει. Νομίζω έχει ξεφύγει, ναι, έχει ξεφύγει λίγο αυτό το κομμάτι, να είναι όλα καλωστημένα, ναι, ναι, όλα με drone, όλα από εκεί, τέλειες γωνίες. Και αυτό περνάει και από το YouTube που ξεκινάει στην ουσία. Ναι, νομίζω ότι το YouTube έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τα κόβουν όλα τα συνεργεία και αυτά. Μπορείς μία κάμερα, δύο έστω, ρε παιδί. Απλά υπάρχει και κορεσμός. Εντάξει, ναι. Και στο YouTube ο καθένας κάνει ένα κανάλι πλέον. Και στο Instagram και σε... Είπαμε, έχει μεγαλώσει πολύ η πίτα, αναγκαστικά, ρε παιδί, ναι, μου. Και να πω κάτι άλλο τώρα, άσχετο. Στο trailer του MasterChef δεν ήμουν, γιατί ήμουν στο Ροβανιέμι. Ήταν εκείνη τη μέρα που γυρνούσα από Ροβανιέμι. Mm. Που κάνανε αυτά τα move, ναι, και με ξανακαλέσαν οι άνθρωποι και γεννάμε σε ένα άλλο επεισόδιο, αλλά ήμουν στη Μαδρίτη, ήμουν σε ένα event. Και εσύ κάτσε λίγο εδώ. Τι να κάνω, ανησυχεί. Έπρεπε να πεις σε σύνδεση μέσω Skype. Με Skype, ναι. Οι καθηγητές του εξωτερικού που. Θα πήγαινε όμως, θα πήγαινε. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι δεν με βοηθάει. Δηλαδή, ναι, δεν έχω κάποιο κέρδος. Έχω την αναγνωριστημότητα ακόμα, δηλαδή δεν έχουν περάσει 20 χρόνια που να θέλω να ξαναφανώ, να πω ότι έχω ένα μαγαζί. Οπότε από αυτό το κομμάτι στο να δειχθώ όχι τόσο πολύ. Θα πήγαινα γιατί με γνώρισε ο κόσμος μέσα από αυτό και μ' αρέσει να συζητήσω με νέα άτομα, ρε παιδί μου, που θα είχαν ενδιαφέρον και αυτοί να με γνωρίσουν, να με ρωτήσουν τι και πώς. Ναι. Πώς πρέπει να απορρευθούμε στο διαγωνισμό, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Αν μας καλούσε, ας πούμε, να πας να δείξει ένα πιάτο για, ναι, φυσικά, διαγωνισμό. Φυσικά, φυσικά θα πήγαινε. Σε σταματάει ο κόσμος στον δρόμο να σου πει, ρε παιδί μου, ότι έχεις πολλά λεφτά και πώς θα τα διαχειριστείς όλα αυτά και τη δόξα και τη φήμη. Και... Ναι, στην αρχή ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, το κουτσομπολιό θα έλεγα περισσότερο. Ξέρεις, γιατί δεν έχεις αμάξι. Γιατί δεν πήρες ένα καινούριο αμάξι. Να πω την αλήθεια ότι εγώ μεγάλωσα μέσα στα συνεργεία και όσοι δεν ξέρουν, 8-9 χρόνια ήμουν ευαφές στο κινήτων, οπότε ξέρεις τι... έχω την τρέλα του αμαξιού και πλέον δεν έχω αμάξι. Δηλαδή έχω αλλάξει λίγο τον τρόπο ζωής μου. Α, εγώ νομίζω ότι ξέρεις ότι αυτό πολλά που λένε τρακάριστα και. Ναι, καλά, αυτό μου φαντάζει. Είναι κομμένα και κολλημένα, το ξέρεις. Πω, καλά, εννοείται. Ξέρω πολλά. Προτιμώ πλέον ποδήλατο ή τα μέσα. Τα μέσα, η λεωφορεία και αυτά. Θέλω να σου πω... Έχω ένα αμάξι με τον αδερφό μου, απλά δεν με καίει δηλαδή να πάρω ένα ακριβό αμάξι. Γιατί στην ουσία, εντάξει, δεν πήραμε. Τα λεφτά φεύγουν για πλάκα. Απλά σου λέω ότι μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ότι και τα λεφτά που πήρες τώρα και οι δουλειές που μπορεί να κλείνεις, ρε παιδί μου. Ναι. Τηλεόραση, εκπομπές και τα λοιπά. Εγώ που είσαι τώρα. Τι είσαι, ξέρω εγώ. Χιλιάρικο, χιλιάρικο. Μαύρα λεφτά. Τρέχουν λεφτά από τις τσέπες. Να πούμε ότι
Οι συνεντεύξεις αυτά δεν είναι αμοιβόμενες, εκτός από κάποιον πολύ μεγάλο, πολύ διάσημο, μπορεί να πάρει χρήματα. Εμείς δεν αμοιβόμαστε ούτε περιοδικά, ούτε φωτογραφίσεις, ούτε συνεντεύξεις, τίποτα. Μην νομίζουν τα παιδιά, ειδικά οι μικρότεροι, ότι τρέχουν τα λεφτά από τις τσέπες. Η δουλειά του Μάγερ είναι μια ταπεινή δουλειά γενικά, σχετικά στην Ελλάδα μέσω της τηλεόρασης μερικοί έχουν ξεφύγει πολύ και είναι rockstar, κατάλαβες. Και πολύ γενικότερα για τις διασημότητες εντός εισαγωγικών. Για τα δημόσια πρόσωπα. Τα δημόσια πρόσωπα, εντάξει, ξέρεις με το Instagram τι γίνεται, που παίρνουν πολλά λεφτά. Σε μένα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έβγαλα λεφτά από αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που πολλοί μπορεί να το θεωρούν και για εμάς, δεν σου λέει εσείς τώρα σαν ας πούμε YouTubers ξέρω εγώ, ότι ό,τι κάνετε παίρνετε λεφτά. Το YouTube σας δίνει ένα κάρο εκατομμύρια. Αυτό μέχρι ενός σημείου είναι αλήθεια στο εξωτερικό, που ας πούμε είναι άλλα τα ποσά που παίρνει το YouTube. Που αλλιώς βλέπουν ας πούμε, τα social media στο εξωτερικό στην Αμερική, όπου ένα Instagram share μπορεί να πληρωθεί ας πούμε αδρά, γιατί ξέρει ο άλλος ότι είναι. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, είναι στοχευμένη διαφήμιση ότι θα διαφημίσει ένα μοντέλο ρούχα. Μία make-up artist, ένα make-up, ένα gaming κομμάτι, ένα παιχνίδι. Στην Αμερική δεν κοιτάνε μόνο τους followers. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα και τους είπα ότι είμαι Masterchef Winner, με θεώρησαν δημόσιο πρόσωπο ότι θα είμαι κάτι 38 στην Ελλάδα και σε έχεις και 5.000. Εκεί πληρώνεσαι και 10.000 followers να έχεις. Ναι. Σου παίρνεις καλά λεφτά για ένα post. Γιατί ξέρουν ότι το κοινό που έχεις θα σε ακολουθήσει. Είναι στοχευμένο. Είναι στοχευμένο. Αλλά όχι, εγώ δεν έβγαλα χρήματα. Πέρα από το διαγωνισμό και πέρυσι που δούλευα στο νησί, δεν έχω βγάλει χρήματα από Instagram, Facebook κτλ. Και είναι κουβέντα που πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί λένε: βλέπουν ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μπορεί να δουν το εμάς και να λένε: μαμά, θέλω να γίνω YouTuber. Να δουν τον Τιμολέοντα και να πούνε: ή το. Άσο Τιμολέοντα, να δουν το. Τους rockstar, ας πούμε, που λένε Κουτσόπουλο, τα παιδιά, τους ανθρώπους που είναι εκεί, τους ανθρώπους που ήταν παλιότερα, Σκαρμούτσι κτλ. Και να λένε: θέλω να γίνω έτσι. Αυτοί για να φτάσουν εκεί. Και φάγανε πολύ σκατό σε εκεί. Ναι, και δεν γίνανε, ας πούμε. Δεν ήταν πάντα, δεν παίρνανε πάντα τα λεφτά. Τώρα έτυχε να είναι το Masterchef, είχαν το άστρο αυτό. Και μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι άλλοι 50 εξίσου καλοί μάγειρες στην Ελλάδα, οι οποίοι λόγω τύχης ή λόγω επιλογών να μην έφτασαν σε αυτό το σημείο. Και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει ο κόσμος που θέλει να είναι, όχι στην αφάνεια, δεν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Θέλει να ασχολείται μόνο με το επάγγελμά του. Δεν τον νοιάζει τόσο πολύ το χρηματικό. Και αυτό κάνω και εγώ. Σου είπα ότι ήμουνα αφιλοκερδός στη Σουηδία τώρα. Ταξιδεύω στα περισσότερα εστιατόρια αφιλοκερδός. Μου δίνουν φαγητό και σπίτι. Οπότε δεν έχεις κάποια έξοδα. Απλά για να παίρνεις γνώσεις, για να τα χρησιμοποιήσεις αργότερα. Και το σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ότι ξεκινώντας κάποιος να κάνει κάτι, δεν το κάνει. Να μην το κάνει για να γίνει γνωστός. Να κάνει τη μαγειρική γιατί του αρέσει, γιατί την αγαπάει, γιατί είναι αυτό που τον ευχαριστεί. Να κάνει το οποιοδήποτε YouTube, ας πούμε, γιατί νιώθει δημιουργικός δημιουργώντας κάποια βίντεο και κάνοντας το μοντάζ. Αυτό, και όχι απαραίτητα γιατί κάποιοι μπορεί να βγάζουν χρήματα από αυτό. Αυτό, αν το βάλεις σε ένα αρχικό στόχο να το κάνεις αυτό, το έχασες. Τα χρήματα έρχονται στην πορεία. Και μπορεί και να μην έρθουν ποτέ έτσι. Δηλαδή, και εγώ από άλλη. Η ζωή είναι λίγο άδικη. Όχι άδικη, είναι λίγο περίεργη κάποιες φορές. Και εγώ νόμιζα ότι μόλις βγάλω το παιχνίδι, πήραν λίγο τα μυαλά μου εκείνη τη στιγμή. Νόμιζα ότι θα βγάλω και άλλα λεφτά, ότι θα προχωρήσω και τηλεοπτικά και τέτοια. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Γιατί από πριν είχα στόχο όχι το τηλεοπτικό όταν μπήκα στο παιχνίδι, το μαγειρικό έτσι. Ναι. Να πάρω χρήματα να ταξιδέψω. Όταν όμως βγαίνεις και ασχολείται όλη η Ελλάδα μαζί σου για ένα μήνα, ξαφνικά νομίζεις ότι κάτι θα αλλάξει. Έχεις δει και κάποιες καταστάσεις κάποιους άλλους ότι ναι, είναι πολύ καλά στη ζωή τους. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα μου έρχονται όπως πρέπει, με πολύ αργά βήματα. Αργά αλλά σταθερά. Αργά σταθερά και νομίζω όλα πάνε κατευχήν. Τέλεια. Να πάμε κι εμείς κατευχήν να παίξουμε. Τι θες να παίξουμε. Τι θα παίξουμε, δεν ξέρω. Ποδοσφαιράκι. Πάμε, σκοτήστε και βλέπουμε. Πάμε. House Rules Mystery Ball. Λοιπόν, θα παίξουμε Mystery Ball. Ναι, και θα παίξουμε και τα φέρε. Μας έφερε κασκόλ ο Τίμος. Ωραίος. Γιατί επειδή βλέπει αυτά που κάνουμε, μας έφερε τι έχει εδώ. Ναι, γκρεμίζει το δωμάτιό μου βασικά γι' αυτό. Δεν έχει καμία όρεξη να αγοράσει τη Μίλαν. Τώρα εντάξει, πριν αυτά είναι από το πριν 20 χρόνια. 20 χρόνια πριν. Στην δουλειά από μέσα. Με αυτό μπορεί να μην πάθει κορονοϊό, ξέρει, σαν τη σώματα. Έχει πιάσει μανιτάρια από αυτά που τρώνε vegan. Έτσι, σ' αρέσει αυτή η ιστορία. Ό,τι γουστάρεις εσύ. Ξεχωρίζουμε. Ναι, μωρέ. Θες να φτιάξεις την ομάδα κάπου συγκεκριμένα. Όχι, δεν κάνω ποτέ αλλαγές, βαριέμαι πολύ. Ιμπραήμοβιτς. Ναι, ρε. Αλήθεια τώρα. Ναι. Είναι στη Μίλαν ο Ιμπραήμοβιτς. Ναι, ρε Μίτσο. Αυτός δεν έχει πάει Αμερική. Ναι, ρε, 40 χρονών είναι. Άσε, θα περάσει. Έχει τέρμα Φώτης 300, ε. Άντε, ρε. Φώτη, το λένε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να το λένε. Ή είναι ο γιος του Φώτη. Ηλία. Ηλία είναι ο. Όχι, ο Ηλία. Είναι ο Ηλία. Όχι, ρε, και ο 300 είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Φώτης και ο Ηλία. Φώτης.
Τι είναι, τι είναι, συγγενείς. Ο γιος του. Ο γιος του είναι, ναι, να παίζει ακόμα. Πιο μεγάλος από το Βάντζικ είναι αυτός. Ξέρεις, εγώ άμα δεν πάνε τα πράγματα καλά, βρίζω, ε. Ναι, ναι, το θυμάμαι, Μιχάλη. Α, έχει και χορεό. Πω, 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 χιονόνερο. Θυμάμαι τα νιάτα μου στην κλούβα τώρα. Άμα δεν ακούσω από εδώ πέρα, κοίτα, από εδώ χαμηλώνει, από πίσω. Έλα, ρε. Έχει τέτοιο στο αυτί. Διακόπτει, είναι σωματωμένο. Λοιπόν, βλέπει το speed boost που λέει εδώ πέρα. Ναι. Σημαίνει ότι τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Το επί 1 είναι πόσα γκολ μετράει άμα βάλει γκολ με αυτή την μπάλα. Δεν μπορεί να είναι επί 3, ρε παιδί. Εσύ είσαι ο. Εγώ μπλε. Εγώ είμαι κόκκινο. Ωραία. Εγώ είμαι ο Μόβ και ο Αλέξ είναι κίτρινο. Πάμε. Κάποιο θα το σταματήσει. Ρε, μαθαδυσία, ρε. Τρέχουν, Αλέξ. Ακούστε τι θα τρέχουν τώρα. Πάνω, πάνω, πάνω. Α, δεν τα έχουν. Όποιος έχει μπάλα. Βγάλε με! Αλλά πώς να τις φτιάξεις, δεν τις προλαβαίνεις. Σουτ! Σηκώ ρε! Φόδισε, φόδισε κύριε. Φύγε! Ας τον γκάζι ρε! Όχι! Σουτ! Παίζουμε βαθιά, Μιχάλη. Ό,τι θες, ό,τι θες. Τώρα έχει shooting boost. Shooting είναι τώρα. Τώρα έχει καλό shoot. Μην τους αφήσεις. Κάνε το. Αυτά αλλίωσα, αλλίωσα. Φάουλ. Σουτ! Ωραία, φίλε, τι μου βγήκε! Βγήκε, ρε παιδί! Σωστό, σωστό, σωστό. Εσύ δεν έχει βγάλει. Όχι. Δεν πειράζει, πήρα τα εύσημα όμως. Έκανα διαγώνια κάλυψη. Passing, πάμε. Αυτό δεν το έχω κάνει. Κάτω, κάτω, φίλε. Εσύ είσαι, ρε. Πάνω, πάνω! Όχι, ρε τώρα. Όχι, μου λε πάνω, μου ρε, εσύ. Το μέτρησε. Το μέτρησε, γκολ! Το boost του διεκδίκητο, το μέτρησε. Ε. Τι βάρ, δεν ήταν offside αυτό, ρε. Φρένο! Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Καλώς. Πώς τη φάγαμε έτσι, ρε μου. Έκανε το overlap σχεδόν. Overlapping, overlapping. Ας το σημαίνει, άκη, χώρε. Το κάρφωσε ο Ντάνισιτς. Ο Ντάνι, πού τη θυμήθη. Ε, καλώς, πάνω. Δεν πανηγυρίζεται έτσι, είναι γίνεται πουτάνας. Γιατί ρε, γιατί. Κατάσουν τα αίματα τώρα, ε. Φεύγω, 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 φεύγω. Τράβω το τιμό. Καλό! Ωραίο είναι αυτό, ε. Πάσα κατευθείαν. Έλα ρε. Τα κεφάλια κατανές. Μάτσε ρε. Πάνω, 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 πάνω. Θα φύγω να το περάσω! Πάνω, πάνω, πήγαινε για το πέναλτι, ρε. Άσε να βάλει ξανά γκολ. Πώς γίνεται να κάνεις πάσα και να την παίρνεις πάλι. Όχι, ρε. Καλώς, ρε. Τι όχι. Φύγε, φύγε, φύγε. Δεν το προφθάνω. Μπαίνω, 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 μπαίνω. Ρουφιάνα μπάλα. Κάντε το προφθάνω. Όχι! Ναι, ρε. Είχα πάσα. Είχα πάσα. Έξω, ρε. Καλό. Καλό, ρε, Τίμω. Ναι, ναι. Βγάλτε μπροστά. Μπράβο ρε Μίτσο! Δεν είναι. Δεν ήταν να κάνουμε πάρα πολύ. Τα κάθαρα που μας κάλεσε το Καραϊσκάκι. Ας τα διάλα. Τάκλιν! Βγάλ τον offside! Αυτό είναι. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Τράβο το! Ναι, ναι, ναι. 2-4 τώρα. Είναι διπλό. Γιατί? Ήταν επί 2. Α, ήταν επί 2. Ναι, ρε. Ο Κουρέας σας το έβαλε ρε, δεν τρέψετε λίγο. Τράβο το! Τι ήταν αυτό. Όχι. Κάνε το. Το φάγαμε. Ποιος το τράβηξε. Ξέρω, αυτό το ξέρω. Ξέρω. Είδες άμα είναι το shooting, τι σου κάνει, τι σου είναι. Να σου πω, γιατί την Ικάρα δεν μιλήσαμε καθόλου. Σωστό κι αυτό. Ναι, το πούμε τώρα. Τώρα παίζουμε. Βλέπεις. Παρακολουθώ όσο μπορώ. Καταρχήν να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι που κάνατε. Αυτό γύρω από το γήπεδο. Ναι, φανταστικό. Με τον Ολυμπιακό λες. Ναι, με τον Ολυμπιακό. Τώρα το τελευταίο παιχνίδι, το 1-1, δεν το έβλεπα από την τηλεόραση, από την αλήθεια. Μαγεία, μαγεία. Τι κακό μας βρήκε στο 93, ρε, τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελευταία φάση. Έλα, κάτι καλό. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί μαλώνουν ακόμα, εν έτη 2020, τόσο πολύ. Νικιώτες με τέτοιο. Ρε, στην ίδια πόλη ζούμε, ρε. Δεν μαλώνουν όλοι, είναι αυτή η μερίδα χαζών. Ναι. Τι ήταν αυτό, ρε. Πάμε. Μία. Μία, ρε, Αλέξη. Με την πήρε, όχι, ρε, λάθος, λάθος, πάσα. Καλό ήτανε, καλό ήτανε. Ναι, 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 ναι. Καλό ήτανε. Α, δεν είμαστε καλά. Το μέτρησε. Το μέτρησε. Ναι, ήταν άλλος μου site. Όχι, ήταν άλλος μου site. Ήταν ο άλλος, ναι, έφυγε από πίσω. Παίξε, Δημήτρη.
Βγάλω τον Ιμπραήμοβιτς, είπα, άστα. Τώρα έχουμε βάλει τον παππού μέσα. Σούτινγκ είναι. Μιχάλη, με τον μπάσκετ τι γίνεται, ε? Στην νίκη. Ναι. Το παλεύουμε, δεύτερη είμαστε, δύο ανεβαίνουν. Ελπίζω να βγούμε. Έχω κλάψει όταν ξαναφύγει το βιντεάκι σου. Που βρίσκεις, δεν το ήξερα. Το λούμπα. Το βλέπαμε και το ξαναβλέπαμε. Είχες αφηνιάσει τότε, ε? Τρελάθηκα. Φτάνε ρε! Το πιάνω τα νεύρα του από τότε. Τι είναι ρε Μίτσο, ούτε που το είδες. Και μιλάμε κιόλας, ε. Μιλάμε και θα σας βάζουμε και γκολ. Δεν είναι ότι δεν συμμετέχουμε. Ε, μα κάνει μαλακές, δεν βλέπεις τώρα. Ποιος είναι ο κίτρινος? Πάσιγκ, άλλα επί δύο είναι. Σηκάτσα, σηκωθώ μου ρε! Σήκω ρε! Άρε! Κάρτα! Κάνεις μπάσα να είμαι κάτω! Έχεις φάει κόκκινες ποτέ, όσο έπαιζες. Ναι. Απευθείας για ξύλο και τέτοια. Την άξιζες ή ήτανε... μία έριξα μία κλωτσιά στο καλάμι, δεν υπήρχε καν η μπάλα. Είχα πολλά νεύρα γιατί χάναμε 4-0. Και άλλη μια φορά, επειδή πήρα νωρίς κάρτα, πήρα στο 2 κίτρινη, στο δεύτερο λεπτό. Και αναγκαστικά μετά. Σπάς, ψαλιδάκι, ψαλιδάκι θέλω. Όχι, εντάξει, καλό ήταν. Δεν ήταν. Δεν πάτησε το κουμπί. Και άλλη μια φορά, ναι, που έφαγα νωρίς κάρτα στο δεύτερο λεπτό, αναγκαστικά μετά αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Κάτω! Σταμάτα, φύγε! Κάτω, κάτω για σίγουρα! Φύγε, ρε, γάμο, κάτω για σίγουρα! Φύγε, μωρά! Κάτω για σίγουρα! Δώσε πάση για σίγουρα τώρα! Δεν τελείωσε τίποτα! Εγώ δεν κατάλαβα ακόμη γιατί έφαγε κόκκινο τιμολέον τώρα. Δεν τον έχετε αφήσει να πει. Ναι. Πάνω! Εκδετεύοντο! Γκολ! Μπράβο, πανηγυρίζουμε κι εμείς. Ναι, είχα φάει κάρτα στο δεύτερο λεπτό. Γιατί κλώτησα την μπάλα στο φράχτη, ξέρεις, όταν ήταν για να εκτελέσει ο άλλος πλάγιο. Και μετά έφαγα, ήδη έκανα απλά ένα φάουλ, οκ. Okay. Αλλά έπαιρνα πολλές κίτρινες. Το δεξιμπάκ είναι κλασικό. Δεξιμπάκ, τοπικό εδώ πέρα, τόσα χωριά έχουμε. Ποιος ήταν ο τέτοιος που... αυτό που έβλεπες και θαύμασες για δεξιμπάκ, Βάιος Καραγιάννης, πούμε... Νίκος Γεωργίας, Τάσος Πάντος, τέτοιο ποδόσφαιρο. Τάσος Πάντος, λέει. Ξύλο, δηλαδή. Όχι, Ρενέ Χένριξεν. Α, να έχει και λίγο... ποιότητα. Τσουτ! Γκολ! Ούχε! Πίσω πάλι! Άστα, πάρνει... κυρίδα τον, κυρίδα τον! Τρέξε, έχεις ταχύτητα. Αυτό είναι. Έφυγε, έφυγε! Έφυγε! Όχι, έφυγα κι εγώ! Κάτσε, κάτσε. Πού πάτε με τον φύλακας, ρε! Μπες τέρμα, Αλέξη! Τέρμα είμαι! Αλλά γενικά ήταν πολύ ωραία τα χρόνια που παίζαμε μπάλα. Σούντινγκ, ένα σου καλό να τραβήξουμε. Και ήμουν τυχερός γιατί τότε ήταν η Κλούβα. Το Παντελής Μαρουλάς, για όσους δεν ξέρουν. Αν υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει. Το ξέρουν όλοι. Που είχε πολύ ωραίο χόρτο μέσα, ήταν στο χαλί το γήπεδο. Παίζαμε εκεί σαν έδρα, οπότε ήταν. Και ωραία η μπάλα που παίζαμε. Ναι, ωραίο το ποδόσφαιρο. Θα ξαναέπαιζες. Θέλω πολύ να κάνω κάποιες προπονήσεις, γιατί μου λείπει λίγο αυτή η μυρωδιά που έχει το γρασίδι. Το γρασίδι. Αλλά όχι, να ξαναπαίξω. Τώρα έχω παχύνει. Τότε ήμουνα και 15 κιλά κάτω, δεν είχα καθόλου λίπος. Δεν υπάρχει και χρόνος τώρα. Πηγαίνω για κάνα 5-5 αρά και πού. Πάνω, πάνω, βγάλω. Έχουν ξαπούσει τώρα. Μα δει, κάτω! Κάτω! Δεν φτάνω! Ναι. Πολύ απλά. Τα είναι απλά. Τρόμαξε που έτρεξε από τον τροματοφύλακα, ρε. Αγχώθηκε. Όχι, ρε. Ήτανε... στο πουθενά. Αλέξη, μην τα κάνεις αυτά, ρε. Φοβάμαι. Πάνω μία. Αυτό είναι. Πω, 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 κόψιμο. Δικιά μας πάλι. Όχι. Γύρνα στο τέρμα σου, ρε παιδάκι. Γιατί δεν γυρνάει, ρε. Τι τον έπιασε. Κάτω. Εσύ είσαι. Τι κάνει, ρε. Το ξέρω. Έλα! Φλάκα! Εκεί είναι που βαράνει η αμυντική μετά. Έχεις δει τον Νεϊμάρο να κάνει χόρπα, την ξυλοτρώει. Εγώ ήμουν τέρμα ρε, μέχρι να γυρίσει ο άλλος. Άμα πάμε για κανένα πέντε... Είμαι μέσα, είμαι μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορώ να σας φέρω φαγητό και νερά. Σιγά ρε. Όχι, όχι, είμαι μέσα. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει το 5-5 όταν πηγαίνω. Άμα είναι κανένας που το παίζει... που ξέρει καλά. Ναι, που ξέρει καλά και εμείς πάμε για πλάκα ρε παιδί. Μην είσαι τόσο επιθετικός. Γιατί μετά μαλώνουμε συνέχεια. Κάτσε να έρθω κάτω. Κάτι άστο. Έχετε πάει να δείτε Champions League ποτέ? Έχετε δει κανένα αγώνα ευρωπαϊκού επίπεδου? Βλέπουμε νίκη βόλου, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Δεν χρειάζεται. Το επίπεδο είναι άλυση. Θα ήταν ωραίο να πάτε.
Εφού ασχολείστε έτσι με το ποδόσφαιρο λίγο να... Έλα, έλα! Dribbling είναι! Σουτ! Dribbling είναι! Άστο! Γκολ! Διπλό! Άσε με σειρά που το έχω πάρει πάνω μου! Είχα ταξιδέψει πέρυσι στη Βαρκελόνη, πριν ένα χρόνο, και έτυχε να παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Λιόν. Τότε πώς είχε λήξει, 5-1 νομίζω. Και πήγα να το δω. Αξίζει ένας αγώνας. Μην το χάσεις, δεν κάνω. Το χάσεις κιόλας. Σωστή. Τον είδα. Σωστή. Και ναι! Ναι, ναι. Μιλάμε, είδες η κίνηση σωστή. Έχει παίξει ποδόσφαιρο. Εσύ και τι έχεις πει στο τέλος. Έχει παίξει ποδόσφαιρο το παιδί. Για να το δυσκολέψω, να το κάνω και να μην του είναι τόσο εύκολο. Θα μου παίξει σε τρίκερ, σε σκόπελο, μέσα σε χωριά, ό,τι θες. Έχουμε φάει ξύλο, τσιμεντόλιθα. Πάσε. Για σέντρα, για σέντρα. Πάσα. Σουτ! Ναι, ναι, και το έστρωσα και το τράβηξα κι άλλα. Πάρε τηλέφωνο. Ναι, ποιος είναι. Τι έχουμε τώρα, ταχύτητα. Η ταχύτητα, η dribbling. Dribbling. Ένας να το σταματήσει. Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν μπορώ, δεν βλέπεις, δεν μπορώ να σταματήσω. Μόνο ένα. Δύο. Λούλιτς. Λούλιτς σας έκανε. Αστιάτορα σήμερα ο Μιχάλης. Αυτό με την αρχίδα που ήταν ό,τι θυμότερο. Αυτό που είπα. Δεν το λες αυτό, δεν το λες καν. Κάντο. Ανέβα, 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 ανέβα. Μην δώσεις πασά, έρε. Ωραία, παιχταρά μου. Γαμώ το. Οπα, πα. Τράβα το. Τράβα το. Πάσιγκ είναι. Μπες μέσα. Μέσα, ρε. Γκο, 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 γκο. Λεφτ, ωραίος. Τι έχουμε τώρα. Πάμε για το Όσκαρ να τροπείς πάνω, ρε. Κόκκινη. Κόκκινη. Φάγαμε κόκκινη, ρε μαλάκα. Τρως και στην πραγματική, και στο FIFA, όχι μόνο στην πραγματική ζωή, κόκκινη. Επί τρία είναι. Τράβα το. Σουτ, ρε. Offside. Γκολ. Τι έγινε. Κάποιος έχει ζωγιστή, ο Αλέξης. Εγώ βγήκα. Μου σχίστηκε το καλώδιο. Τι είναι τώρα. Τώρα το φάμε, δεν μετράει με το φάμε. Σουτ. Εντάξει, δεν μετρούσε κανονικά. Ρε, αν είναι δυνατόν τώρα. Δώσ' τη ρε, δώσ' τη πάνε, εσύ έχεις. Εσύ. Κάτω, κάτω εσύ. Εσύ. Κάλτη. Πιάστη. Κάτω, 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 έλα. Αυτό είναι. Παγώ, παγώ. Πήγαινε. Δεν μπορώ. Για σέντρα, Αλέξη, για σέντρα. Βλέπεις πώς, ένας κάτω, πού είναι. Άντε, βγάλ' την. Έξω. Μπράβο. Πέναλτι. Όχι. Κάτω, κάτω. Δεν έχουμε παίχτη. Σουτ! Γκολ! Δεν έχουμε παίχτη. Επί τρία είναι. Όχι ρε, ακόμα επί τρία είναι. Δώσε, έλα. Επειδή δεν έχεις να βγει μπαλά έξω. Ναι ρε. Εμείς κάναμε αλλαγή. Τι πόλ παίζουμε. Κοίτα να δεις πως γύρισε το. Έβγαλες τον Ήμπρα. Ναι ρε. Γιατί. Δεν βλέπεις πόσο καλύτερα παίζουμε τώρα αφού είναι παλτό ρε. Ναι, μπράβο ρε τύπου, μπράβο. Άρα Αλέξη. Τάκλιν. Δεν μπορείς να κάνεις τάκλιν σε αυτούς. Ωε, μωρή ρουφιάνα μπάλα. Πάσα στον εαυτό μου, φύγε, φύγε. Ωραία, γκάζια. Μόνοι μας το χάσαμε το παιχνίδι, Μίτσο. Μιχάλη. Ανέβαρε. Θα σφέρω να μπάλα. Θα το τραβήξει, θα το τραβήξει. Πούστε. Δικό σου. Ωχ, άρε, κάτω καλά. Πάνω, 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 πάνω. Πάνω. Αυτό είναι. Όχι ρε. Τρέχα, τρέχα, άνοιξε τι, άνοιξε τι. Δεν χρειάζεται να το... Έχεις πέναλτι. Γκολ! Πώς το χάνεις αυτό! Πώς το χάνεις αυτό μόνος σου, αγόρι μου! Και κάνε και κοντρόλ! Κάτσε αυτό κοντά, περίμενε. Κάνε κοντρόλ! Έχουμε σπίτρε, να πάρουμε να τρέξουμε σαν πούστιδες. Τέρμα, 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 τέρμα. Ωραίος. Τρέχα! Ωχ, Παναγία μου! Έλα, έλα, μόνοι μας είμαστε! Τι κάνει ο δυνατός, ο Παπού! Ο τερματοφύλακας κόλλησε, ρε! Γκολ! Κόλλησε ο τερματοφύλακας, ρε! Έλα, κοίτα το κρυάρι, τι έχω! Μισό λεπτό! Βάλε λίγο τερματοφύλακα, ρε! Κοίτα εδώ τι χάσανε! Τι, ο τερματοφύλακας να μου πεις τι κάνει ο δικός μας! Σφινιάρι, ρε! Είμαστε πέντε άτομα και το χάνουμε αυτό! Τι κάνεις, έχεις όλο τον χρόνο! Εγώ! Ούτε ο Μπιτσάκος να ήσουν. Κοίτα εδώ. Τώρα που είμαστε εκπομπή διετησίας, Open TV,
Δείχνουν τις φάσεις αν... Καλάμι. Κοίτα εδώ. Όχι, πώς το χάσαμε αυτό. Πουτάνα, λίξε! Πουτάνα μπάλα. Ρε γαμώτο. Τράβα το! Τράβα το από εκεί! Πιάστη μπάλα. Δεν πειράζει. Χάσαμε. Κρίμα. Δεν πειράζει, Μιχάλη. Όχι! Μην το λήξει, ο μαλάκα, θα βγαίναμε. Θα βγαίναμε. Θα πετάξω μπουκάλι στον διαιτητή. Σημασία γιατί παίξαμε πολύ καλύτερα. Δεν αξίζαμε την ίδια κανονικά. Δεν αξίζαμε την ίδια. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Τιμολέοντα. Εγώ ευχαριστώ. Για το επί του καναπέως που επανήλθε δυναμικά και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Να είσαι πάντα καλά. Και εσείς. Πολλές μαγειρικές. Πολλά ταξίδια. Πολλά ταξίδια. Υγεία. Και ό,τι καλύτερο. Αν επιζήσουμε τον κοροναϊό. Όχι, μην φοβάσαι τίποτα. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, είπαμε επόμενο guest Πάσχα. Ναι, εννοείται. Και νωρίτερα, όποτε θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ, Τιμολέον. Εγώ. Άντε, bye. Γεια σας, Κίτσιρις.